σε σχέση με τις τροπολογίες, τις δύο υπουργικές τροπολογίες τις οποίες καταψηφίζουμε. Και να πω για την 22-24 κάθετος 50 σε σχέση με το άρθρο 1, που με την τροπολογία, με το άρθρο αυτό επιβάλλει η κυβέρνηση αυτή την ειδική εισφορά των 10 ευρώ στις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής για το φυσικό αέριο, ότι εντάξει, την ίδια στιγμή εξαιρεί αυτά τα κοράκια της πράσινης ενέργειας, της ΑΠΕ. Και το όποιο όφελος βέβαια στα λαϊκά νοικοκυριά θα σβήσει, θα εξανεμιστεί από την καλπάζουσα ακρίβεια. Μα και είναι τα τιμολόγια ρεύματος τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε πως το πράσινο τιμολόγιο, η χρέωση ημέρας είναι 13,557 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 κιλοβατόρες. Αυτή η τιμή αντιστοιχεί σε αύξηση 14% συγκριτικά με τον Ιούνιο. Τα επίπεδα στα οποία διαμορφώνονται τα πράσινα τιμολόγια για τον Ιούλιο, ένα μήνα που οι καταναλώσεις εκτοξεύονται λόγω της λειτουργίας των κλιματιστικών, είναι πάνω από 50% υψηλότερα από εκείνα που ίσχυαν προ-κρίσης. Πράγμα που σημαίνει ότι οι λογαριασμοί ρεύματος στην κυριολεξία θα εξανεμίσουν το λαϊκό εισόδημα. Οι εξελίξεις όμως αυτές αποκαλύπτουν αφενός την υποκρισία της κυβέρνησης για την κατάθεση της συγκεκριμένης τροπολογίας, για την οποία θα ψηφίσουμε παρόν βέβαια, αλλά οφείλουμε όμως να αποκαλύψουμε την υποκρισία της κυβέρνησης, αλλά και την στάση των άλλων δυνάμεων, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων, που επιχειρούν να συγκαλύψουν ότι το πραγματικό πρόβλημα με τα τσουχτερά τιμολόγια βρίσκεται στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς έφερε την πράσινη μετάφαση, έφερε το χρηματιστήριο ενέργειας και μια σειρά άλλες επιλογές. Και μάλιστα την ίδια στιγμή σοκάρουν πραγματικά και προκαλούν τα τεράστια κέρδη και οι εξαγορές που ανακοινώνουν οι εταιρείες στον κλάδο της ενέργειας. Γιατί τα λαϊκά νοικοκυριά θα κληθούν να πληρώσουν πάνω από 9 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τις πράσινες business την επόμενη διετία, ενώ για την πενταετία 2025-2030 αυτό το ποσό αναμένεται να φτάσει τα 11,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά προβλέπει το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα της κυβέρνησης και είναι και σε γνώση των επιχειρηματικών ομίλων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και δεν υιοθετείται τις προτάσεις που έχει καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για την κατάργηση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, για την κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, της ρήτρας αναπροσαρμογής, για αυξήσεις σε μισθούς, για το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ στους αυτοαπασχολούμενους και άλλα μέτρα τα οποία έχουμε προτείνει. Κατά συνέπεια, τέρματα ψέματα. Εδώ και η ντροπή έχει τραπεί στην κυριολεξία. Τώρα, το άρθρο 2, επίσης στις τροπολογίες 2.24.50, που αφορά τα μέτρα ελάμφρυνσης του κόστου ενέργειας στον πρωτογενή τομέα. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση εδώ στην κυριολεξία τα δίνει όλα για το κεφάλαιο, στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και κοροϊδεύει και από πάνω. Δηλαδή, στο άρθρο 1 δίνει, εδώ παίρνει. Το ότι σήμερα υποχρεώνει τους παρόχους να κάνουν οι ίδιοι την αλλαγή και την ένταξη των αγροτών στο τιμολόγιο ΓΕΑ αποδεικνύει ότι δεν έτρεξαν οι αγρότες από μόνοι τους να ενταχθούν, γιατί το μέτρο δεν τους προσφέρει καμία απολύτως ανακούφιση. Είναι μια κοροϊδία, όπως και οι αποζημιώσεις που θα έδινε η κυβέρνηση στους πληγέτες του Ντάνιελ και σήμερα τους αναγκάζει να βγουν ξανά στο δρόμο με τα τρακτέρ να διεκδικήσουν την επιβίωσή τους. Όσο δε για την επιδότηση των τόκων για τη ρύθμιση, είναι και αυτή ενδεικτική της πολιτικής της κυβέρνησης που κάνει πλάτη στα υπερκέρδη, όπως τα ονομάζεται, των παρόχων. Εμείς λοιπόν λέμε ότι να μπει πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα, οι αγρότες διεκδικούν 7 λεπτά την κιλοβατόρα, να γίνει διαγραφή χρεών, να πληρώσουν οι πάροχοι τόσο για τους στόχους των ρυθμίσεων όσο και για τη διαγραφή και να αφήσετε την κοροϊδία κατά μέρους. Σε σχέση με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, εμείς και όταν συζητιόταν το νομοσχέδιο εδώ το 2022-49-49 το είχαμε καταψηφίσει.
Οι τωρινές ρυθμίσεις που προτείνεται δεν αλλάζουν την ουσία του νόμου. Την επένδυση και τις ρυθμίσεις την εντάσσεται στου στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις, δηλαδή να απολαμβάνει ο επενδυτής και όσοι συμμετέχουν σε αυτή την επένδυση, οι μέτοχοι, όλα τα ευεργετήματα, φορολογικά, επενδυτικά και άλλα προνόμια. Η επένδυση αυτή υλοποιεί ενεργειακού σχεδιασμού των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ευρωατλαντικού άξονα, ιδιαίτερα με τη δημιουργία εγκαταστάσεων επανεροποίησης του υδροποιημένου φυσικού αερίου LNG. Βέβαια, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018, όπως και σήμερα, υποκρίνεται για τους εργαζόμενους, παρέδωσε το ναυπηγείο Σκαραμαγκά σε ειδική εκαθάριση με στόχο την πώληση των ενεργητικών στοιχείων των ναυπηγείων, χωρίς βέβαια και καμία μέρημνα για τους εργαζόμενους. Βέβαια, την ίδια περίοδο, οι Έλληνες εφοπλιστές απολαμβάνουν πολύ μεγάλα προνόμια από το αστικό κράτος, με διασφάλισή τους και από το Σύνταγμα με το άρθρο 107. Θυμίζουμε τη συζήτηση για την αναθεώρηση που είχε γίνει εδώ, που αρνηθήκατε όλοι σας να συζητήσετε την πρόταση του ΚΚΕ για την κατάργηση των 57 φοροαπαλλαγών. Εφαρμόσατε στα ναυπηγεία όλες τις μορφές διαχείρισης, ιδιώτης, κράτος, σύμπραξη κράτους με ιδιώτη, ακόμα και συμμετοχή των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Βέβαια, ήταν γνωστό ποιοι ήταν και ποιος ο ρόλος τους. Η μόνη εναλλακτική πρόταση είναι αυτή που έχουμε καταθέσει ως ΚΚΕ για ενιαίο αποκλειστικά δημόσιο φορέα επισκευαστικής βιομηχανίας που θα εντάσσεται σε ένα κεντρικό πανεθνικό σχεδιασμό. Τέλος, για ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, για το άρθρο 41 του νομοσχεδίου που δυστυχώς δεν πρόλαβα ούτε στις επιτροπές αλλά ούτε και σήμερα στην τροπολογία μου για την ανανέωση των συμβάσεων ΙΔΟΧ των εργαζομένων στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, ο ΟΑΣ στην αρχή του 2024 για να επανδρώσει επαρκώς με οδηγούς τα 370 λεωφορεία που προβλέπονταν από τα χειμερινά ωράρια δρομολόγησης χρειάζονταν περίπου επιπλέον 400 οδηγούς, με δεδομένο ότι οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων είναι 80 έως 100 το χρόνο. Το Γενάρη η κυβέρνηση προσέλαβε μόνο 150 και αυτούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, από τους οποίους αρκετοί έχουν ήδη αποχωρήσει λόγω των συνθηκών εργασίας και των χαμηλών μισθών. Από 1η Αυγούστου ο ΟΑΣ εντάσσει στην υπηρεσία κίνησης με πρόσφατη προκήρυξη ακόμα 40 οδηγούς και αυτούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ούτε και με αυτούς θα μπορέσει να επανδρώσει από το Σεπτέμβρη που αρχίζουν τα χειμερινά ωράρια τα 370 λεωφορεία. Κατά συνέπεια, με αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ομαλή συνέχιση του συγκοινωνιακού έργου του ΟΑΣΤ. Αυτό που οφείλει είναι να προσλάβει όλο αυτό το προσωπικό με συμβάσεις αορίστου χρόνου, αφού αυτοί οι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και πέρασαν τον διαγωνισμό με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Ευχαριστώ.